Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία. Γι' αυτό το στηρίξατε το Market Pass και θα σας απαντήσω. Η μεγάλη πλειοψηφία φτωχοποιείται. Δηλαδή, έχουμε το μέσο εισόδημα έχει χάσει 40% αυτή τη στιγμή τη αγοραστική του δύναμη. Και όσον αφορά τον κατώτατο μισθό, έχει χάσει το 19% τη αγοραστική του δύναμη. Μιλάμε ότι τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση είναι μέτρα καθαρά προεκλογικά. Δηλαδή, αυτό η ιστορία του Market Pass, το οποίο στην ουσία είναι μία σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, 22 ευρώ το μήνα ή 70 λεπτά του ευρώ ως ένα μπουκαλάκι νερό τη μέρα. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης το παρουσίασε, σας θυμίζω, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, με ένα πανηγυρικό τρόπο, ότι υποτίθεται ότι τα 650 ευρώ που κοστίζει αυτό το μέτρο θα το έπαιρνε από τη φορολόγηση των δηληστηρίων. Τελικά τι αποδείχτηκε, και γι' αυτό το λόγο πήγαμε και στο παρόν. Γιατί όχι μόνο δεν θα κάνει την αποτελεσματική αυτή φορολόγηση, αλλά στην τροπολογία μιλάει για διαγραφή όσον αφορά το κόστος στα δηληστήρια, δηλαδή σαν να είναι μια φιλανθρωπική παροχή. Ναι, στο προηγούμενο. Παροχή. Και ένα ευρώ να μπαίνει στην τσέπη του και πολίτη. Ένα ευρώ. Καλό δεν είναι, εσείς γιατί δεν το ψηφίσατε? Γιατί πιστεύουμε ότι... Εγώ σας λέω είναι λίγα, όπως το ναι, λέτε, ναι, είναι γιατί 20 ευρώ. Γιατί όχι. Γιατί είναι εμπεγμός αυτή τη στιγμή. Την ώρα που θα έπρεπε να πάρει ριζικά μέτρα, το παράδειγμα της Ισπανίας είναι καθοριστικό. Γιατί τι μας έλεγε ο κύριος Σταϊκούρας κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, ότι μην μιλάτε για ΦΠΑ, δεν το εφαρμόζει κανείς στην Ευρώπη, το οποίο δεν είναι ακριβές βέβαια. Γιατί όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, στην Ισπανία μηδένισαν το ΦΠΑ για μια σειρά τρόφιμα και για κάποια άλλα το πήγαν στο 5%. Εμείς εδώ και μήνες έχουμε προτείνει να πάει στο 6% το ΦΠΑ και να υπάρχει μια δραστική μείωση, όσο επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, των ειδικών φόρων κατανάλωση στα καύσιμα. Αυτό θα αναζωογονήσει και την ίδια την πραγματική οικονομία, θα στηρίξει τη ζήτηση και πρέπει να σας πω ότι πέραν της Ισπανίας υπάρχει και μια μελέτη του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, του Διεθνούς Γραφείου, που παροτρύνει τις κυβερνήσεις να μειώσουν το ΦΠΑ, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο αφενός θα στηριχθούν οι εργαζόμενοι την ώρα που δοκιμάζονται και χάνουν την αγοραστική του δύναμη. Έχει λόγο που δεν το κάνει η κυβέρνηση. Φυσικά δεν τις εκλογές είμαστε. Ο λόγος είναι... Μια χαρά θα ευνοούσε. Ο λόγος είναι καθαρός. Ότι έχει επιλογή να επιδοτεί την εσχροκέρδεια στην ενέργεια. Δεν είναι τυχαίο ότι άλλη μία φορά τώρα για το Γενάρη ο κύριος Κρέκας μίλησε για 840 επιδότηση. Που τι σημαίνει αυτό? Από τη μία τσέπη του πολίτη τα παίρνουν, είτε με το ΦΠΑ, είτε με τους λογαριασμούς και το Ταμείο το Πράσινο. Και από την άλλη, υποτίθεται ότι δίνουν μία μικρή ενίσχυση, αφήνοντας άθικτα τα υπερκέρδη της ενέργειας.